Φίλοι μου, καλή, καλή μου φίλοι, γεια σας, Θέο εδώ πέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτού του καναλιού. Να ζητήσω ένα τεράστιο συγγνώμη καταρχήν, γιατί γυρνάω βίντεο σε εξωτερικό χώρο. Βρίσκομαι στον δρόμο που είναι από Θεσσαλονίκη για Χαλκιδική, προκειμένου να ξεδιπλωθώ σε γαστρονομικά μονοπάτια που λίγοι έχουν βαδίσει. Η κρεατοφαγία στο Κάρβουνο και πιο συγκεκριμένα στην καντίνα είναι ένα σπορ που πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες αρεσκόμαστε να ξεδιπλωνόμαστε. Κατά τόπους μέσα στα μεγάλα σιγά κέντρα έχουμε διάφορες καντίνες που είναι ευρέως γνωστές, αλλά τι γίνεται στις καντίνες που είναι λίγο πιο έξω και πιο απομακρυσμένες από το κλινόν άστι? Οποιοδήποτε άλλο YouTuber θα έλεγε κάνω βίντεο που γυρνάω τις καλύτερες καντίνες της Θεσσαλονίκης. Οποιοδήποτε άλλο YouTuber θα έλεγε ψάχνω την καλύτερη καντίνα της Θεσσαλονίκης. Σε αυτό το καναλάκι όμως η φιλοσοφία είναι εξής. Πιάνουμε καντίνα-καντίνα και κάνουμε σκληροπυρηνικό review. Για τις ανάγκες του σημερινού βίντεο έχω έρθει σε μία από τις πιο αγαπημένες καντίνες της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και πιο συγκεκριμένα στο Πανσετάκι. Πριν ξεκινήσω να γυρνάω το βίντεο, έχω συνηθίσει με τα παιδιά στο κατάστημα, μου έχουν δώσει το OK για να μαγνητοσκοπήσω το χώρο και ας ελπίσουμε η δουλειά που έχουν να τους επιτρέψει να μας δώσουν και μία συνέντευξη. Για να κάνω και το πρέπον σκληροπυρηνικό review, μαζί μου θα έχω και ένα πάρα πολύ καλό δυνατό παίχτη, τον Άντο, που τον έχετε γνωρίσει σε παλιότερα βίντεο και live stream, ο οποίος είναι επαγγελματίας οδηγός ταξί. Νάντο. Δινή Μασέλα και γνώστης του χώρου της εστίασης στη συμπρωτεύουσα. Μία ακόμη βιντεάρα είναι έτοιμη να λάβει χώρα, αλλά πριν ξεκινήσει η βιντεάρα, κάνε ένα subscribe και ένα like, βρε άνθρωποι του Θεού. Τζάμπα είναι. Τι λέτε, είστε έτοιμοι? Φύγαμε. Εδώ είμαστε, καλοί μου φίλοι, παρέα με τον Άντο. Καλώς ο φιλαράκι μου. Γεια σου, Θεό. Καλησπέρα. Το ξέρετε, έχουμε δώσει ραντεβού στο Πανσετάκι για να πάμε να ξεδιπλωθούμε αναλόγως και τι το τρόπο. Η μασκότ του καταστήματος είναι η Πανσέτα, αδιαφυσβήτητα. Και λέω να δοκιμάσουμε εδώ δίπλα και κανένα λουκάνικάκι βραστό. Μπουρντάρ, μπουρντάρ, ναι. Ωραία, θα πάρουμε και τεμάχια και σαντουιτσάκια. Απ' όλα. Μου είχε έρθει μυστικό γιατί πάμε για σκληροπυρηνικό ρυθμό. Έχω πολύ να δώσω. Ωραία. Πάμε σιγά σιγά στην ουρά να ξεκινήσουμε να περιμένουμε, έτσι. Πάμε. Σκύψε ένα στο βάλω, δεν ακούσει καλά. Σκύψε ένα στο βάλω, ωραία, πλήστε. Καλά. Τρώει κάθε μέρα, κάνει φετόν. Ναι, αλλά φετόν είναι. Έχει δείξει όμως τι κάνει μετά. Κάνουμε γυμναστικό. Έχει δείξει τι κάνει. Λοιπόν, για αρχή καλησπέρα. Για το όνομά σου, πες λίγο στους φίλους. Εγώ είμαι ο Αλέξης, παιδιά. Αλέξης, είσαι υπεύθυνος εδώ πέρα. Τι ναι, 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 ιδιοκτήτης είμαι. Ιδιοκτήτης, οκ. Άμα έχει χρόνο θα κάνουμε και συνέντευξη. Πάμε για αρχή να δώσουμε παραγγελία. Λοιπόν, θα κάνεις 4 βρώμικα σύνολο, 2 πανσέτα απ' όλα, 2 λουκάνικο βραστό απ' όλα. Έχει βέβαια απ' όλα. Και βάλε μας και σε μια πιατελίτσα και καμιά 6 πανσέτες έτσι μόνες τους να τις ζούμε σαν τεμάχιο. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Σα αφήνω επί το έργο να επιτελέσει. Έγινε, έγινε, ωραία. Δώστε πατσετούλες, παιδιά. Ξεκινάμε τα λουκάνικα τα βραστά. Απ' όλα θα βάλουμε μέσα. Κάντε απ' όλα, ναι. Ωραία, τέλεια. Βασικά, θέλεις όσο τα φτιάχνεις να λέμε και 2-3 λόγια. Ναι, ναι. Σε ταλαιπωρώ μετά. Ωραία, από πότε είναι καντίνα εδώ? Βρισκόμαστε εδώ από το 1989. Οκ. Okay, Είμαστε τρίτη γενιά καντινιέριδο, να το πούμε. Πού από πάπο. Είμαστε στο 1ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Οκ. Okay. Και ωράριο λειτουργίας του καταστήματος? Δουλεύουμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. 9 πρωί, 5. Α, σκληροπυρηνικά. Μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καλά, ναι. Να αποθέσω, δεν έχεις. Ναι. Αλλά εδώ πέρα από ό,τι βλέπω γίνεται το αδιαχώρητο. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, παιδιά. Τη στρελή. Καθημερινά για να μπορούμε
Σαββάτο, Κυριακές. Είμαστε Δευτέρα με Σάββατο. Δευτέρα, Σάββατο. Ναι. Εκτός Κυριακές και εκτός Αργιών φυσικά. Άρα εσύ δεν ποντάρεις στο μεταμεσονύχιο τύπο μετά ταξίδια και από αυτά. Όχι. Εσύ ποντάρεις το. Όχι. Εμείς υποστηρίζουμε τον κόσμο που σας αγαπάει όλα αυτά τα χρόνια, από τότε τον εργαζόμενο κόσμο κυρίως. Γι' αυτό και τα ωράρια μας έχουν διαμορφωθεί σε αυτό το πλαίσιο, για να μπορούμε να εξυπηρετούμε τον κόσμο όσο καλύτερα μπορούμε, με τα καλύτερα προϊόντα. Οπότε βλέπω βάζει αρκετό πράγμα μέσα. Προσπαθούμε. Τα κάνω όλα πακέτο, παιδιά. Για εδώ τα φάμε. Α, για εδώ. Ναι. Βασικά, επειδή στο χέρι δεν μπορούμε να τα πιάσουμε όλα. Ναι. Κάντα πακετάκι. Ναι, sorry. Δεν πειράζει. Επειδή ξέχασα ότι δεν έχει τραπεζάκι και τέτοια. Ναι, δεν πειράζει. Κάνα νερό, ένα ψητικό. Ναι, θέλει τίποτα. Απολύτω. Ψητό λουκάνικο έχουμε. Έχουμε, φυσικά και έχουμε. Θα σου βάλω απ' όλα σε εκείνο το. Πάνε σε θεμάκια και κάνα λουκανικάκι. Θα σε βάλω. Και αν είναι εφικτό, μετά και κανένα νερά και κανένα ψητικό να βάλω. Ό,τι θέλει, ό,τι θέλει. Έχει και από αυτά, έτσι μπόλ. Τα έχουμε εδώ με στα ψυγεία μα, ό,τι θέλει μα λε. Ερώτηση, επειδή είδα ότι είσαι καλέ τιμέ, ποιο είναι το πιο πολύ που σου έχει φάει ένα άνθρωπο. Δηλαδή, όταν μου έχει την πανισέτα 50 λεπτά. Έχω, λοιπόν, επειδή το τεμαχιάκι είναι μικρό, θα φανταστεί ότι στη μερίδα μα βάζουμε 20 τέτοια κομματάκια. Άρα λοιπόν μπορεί να φάει αρκετά. Η μερίδα έχει 20 κομμάτια. 20 κομματάκια τέτοια, ναι. Okay. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ένα άνθρωπο έχω δει εγώ να τρώει μέχρι και 5 σάντουιτς. Και 6. Ναι, Γιώργο, τι λες, να έρθουμε μελλοντικά να σπάσουμε κανένα ρεκόρ εδώ πέρα. Θα σπάσουμε κανένα ρεκόρ. Νομίζω ότι έχει εύκολο φίλο μου ο Γιώργο. Θα κάνουμε εδώ πέρα χοντρέματα από τα λίγα. Παιδιά, ετοιμάστε λίγο μισή μεριδούλα, ένα τεμάκι λουκανικάκια, δύο τεμάκια λουκανικάκια να τα βάλουμε, ναι, σε ένα κουτάκι. Το ματούλα κρεμιδάκι να σε βάλουμε. Βάλε κανονικά πώ θα φτιάχνει, ναι. Ωραία. Για να δείξουμε και στου φίλου που μα βλέπουν πώ είναι η μερίδα, πώ είναι η εξαίρεση. Πυρούνι, να βάλουμε από δίπλα. Βέβαια. Να ξέρετε, Μάγκης, ότι η φάση είναι ότι ήρθα, του έπιασα αδιάβαση, ούτε συνοηθήκαμε τίποτα. Μπορώ να κάνω το βίντεο, μπορώ. Ούτε συνεννοημένα τίποτα. Και γουσάρα τα παιδιά, θέλανε, βλέπουν και βιντεάκια. Σου λέει βούρσο μπατσά, πάμε εδώ πέρα. Και βλέπω και εδώ πέρα Μπούκοβο, Αλατορίγανες για του περπατημένου. Ναι, είναι από πίσω, όλα σα περιμένουν, παιδιά. Α, είναι από εκεί, είναι από πίσω, ναι. Έχουμε προμηθευτεί τα καλούδια μα, δεδομένου ότι υπάρχει αυξημένο φόρτο εργασία εντό καντίνα. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε μέσα και να δείξουμε ό,τι σας έδειξα από έξω. Και πάμε να σας πω για αρχή τι έχουμε παίξει. Έχουμε παίξει μπαλίτσα, κάποια τεμάχια με πατατούλες, λουκανικάκια, κόλπα ιστορίες. Μας δώσαν από εδώ πέρα και ψωμάκι έξτρα μαζί με πιρουνάκι πλαστικό, μουσταρδούλα και κέτσαπ. Έχουμε πάρει και τις πρέπουσες ενυδατικές ουσίες και φυσικά και τα βρώμικά μας, τα τούμπανα, δύο με πανσέτα και δύο με λουκάνικο βραστό. Ορίστε. Να είστε καλά, κύριε. Πάμε να ξεκινήσουμε με την πανσετούλα. Άντο, πόσο βλέπεις, σκληροπυρηνικό, Μια χαρά, να πούμε ότι το συγκεκριμένο είναι στα 3,5 ευρουλάκια. Έτσι. Πριν ξεκινήσω, να πούμε τα καθέκαστα. Ναι. Καλή όρεξη τρώτε, καλή απόλαυση όσοι βλέπετε το βίντεο και εννοείται καλή χώνεψη όσοι έχετε φάει ήδη. Τσίρις. Στην υγειά μας. Στην υγειά σας και εσάς. Για πάμε να εμπαθύνουμε. Αν δεν είναι καλύτερο από γύρω. Λεπτοκομμένες πανσετούλες σου καρβουνάκι. Με το λιπάκι του, με το κρεατάκι του, με τα όλα. Εντάξει, και η πατατούλα τίμια προκάτ πατατούλα. Και μ' αρέσει που το ψωμί είναι λεπτό, ίσα-ίσα να ταιριάζει στα υλικά, ξέρεις, δεν είναι πολύ ψωμί. Είναι αφρός. Ναι. Όπως είναι... Μεγάλη αλήθεια. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Δυνατό, Και χωρίς να βάλεις μέσα τυροκαφτερές μπούκοβα τζατζίδια, όπως είναι μόνο του. Αυτό μη σου πω θέλει μόνο πατάτα, ντομάτα, κρεμμύδι. Ναι, τίποτα άλλο, ναι. Δηλαδή και η κέτσα μουσάρδα που έχει, πιστεύω, είναι υπερβολή. Εμένα θα μου επιτρέψεις, λόγω ότι τις προηγούμενες μέρες είχα το στομάχι μου, κάποιες πατάτες θα τις αφαιρέσω, αλλά το κρέας τα υπόλοιπα δεν θα του χαριστώ, να ξέρεις. Να ξέρετε, λέγαμε με τον Άντρο στην αρχή του βίντεο, μήπως δεν τα καταπίνω, μήπως τα φτύνω, μήπως οτιδήποτε. Εν τέλει, τι να καταπιώ και τι να μην καταπιώ. Κάτσε να βγάλω τις πατατούλες και λίγο. Ωπα, τις έβαλα πάλι στις καρτοπετσέτα. Καλός βλάκας είναι. Εμένα μου αρέσει που είναι έτσι λεπτοκομμένη. Γιατί καμιά φορά, άμα είναι χοντροκομμένη η πανσέτα, ξέρεις, λίγο είναι κάπως. Δεν ξέρεις,
παρότι είναι λεπτή, είναι μαλακιά. Δεν είναι σαν τα μπέικον τα φυγατωμένα, ξέρεις τέτοιο σχέδιο. Και τρομερή γεύση, έτσι. Να σου πω την αλήθεια. Σαν ποσότητα, δεν είναι απίστευτη χορταίνω μένα. Ω, θες δύο, σίγουρα. Θέλεις δύο, μίνιμουμ. Άμα είσαι γαλαντόμος σαν και εμάς, τρία και πάνω. Αλλά σαν γεύση, σαν ποιότητα, σαν αυτά, δεν υπάρχει. Λέει, είναι άρρωστο. Άσε. Για δεν κάνω στο λάθος, στο σάντουις πρέπει να έχει βάλει γύρω στις 4 με 5 πανσέτες. Για πλάκα. Είναι οι μικρές, ξέρεις, αυτές οι λεπτές. Γάμα στη μερίδα βάζει 20. Ναι, βέβαια. Μα σώπε, όταν δεν γράφαμε, α, βασικά πες να το ακούσατε, ότι στη μερίδα βάζει 20 και τη μερίδα την έχει 8 ευρώ, πώς είναι. 20 πανσετάκα. Πήρα να σου πω κάτι, ούτε βρώμικο ούτε τίποτα. Έρχεσαι, πάρε μια μερίδα, στη μερίδα σου βάζει και πατάτες και έτσι από μουστάρδα και τι λύσου, μια μερίδα 8 ευρώ, 20 πανσέτες, δεν δες κάτι άλλο. Και έγινες. Πήγαινε να ξεπλύνεις παλέτα κι εσύ, να ξεπλύνω κι εγώ παλέτα, με υδρογόνο, δύο οξυγόνο. Εσύ από ό,τι βλέπω μαύρο χρυσό, σταθερή αξία. Όσον αφορά το βρώμικο, το σαντουιτσάκι με την πανσέτα. 3,5 ευρουλάκι, φιλέ. Άρρωστη πανσέτα. Άρρωστη. Δηλαδή, όταν λέμε άρρωστη, την παίρνεις, την πας πήγοντας στο Ιπποκράτιο, νοσηλεύεται, απεινιδωτεί, εξετάσεις, τα πάντα. Καλά, εδώ πέρα τώρα που είμαστε στο κεντρικό δρόμο, κόρνες, μόνο καμιά τράκα δεν έχει. Στα 3,5 ευρουλάκια. Πολύ τίμιο. Τίμιο για δεδομένη εποχή. Δεν είναι η ποσότητα του θεσσαλονικιώτικου βρώμικου. Είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό. Κοίταξε. Για μένα τη γνώμη μου, έτσι. Ναι. Όταν ένα πιτόγυρο πλέον έχει πάει στα 5,5 ευρώ, νομίζω ότι με δύο πανσέτες. Νομίζω, ναι. Νομίζω ότι με δύο πανσέτες από εδώ, δηλαδή στο 7 ευρώ, είσαι τούμπαν. Ναι, και εγώ μαζί σου το θεωρώ πιο βάγιο. Δηλαδή, αυτό πάει στη φιλοσοφία του Αθηναϊκού. Έτσι. Λιγότερα λεφτά, πιο φθηνό. Γιατί και στο πιτόγυρο, δεν ξέρει με εμένα άμα θα χορτάσει. Ναι, ναι, ναι. Είναι λίγο ζαριά, ναι. Φίλε, όχι. Όπως το λες, ότι το πιτόγυρο έχει φτάσει 5 με 5,5 ευρώ. Και ότι εδώ με 7 παίρνεις 2 και είσαι κομπλέ. Ναι, εγώ να σου πω την αλήθεια, προτιμώ με 7-2. Αυτό λέω. Από το 5-5,5-1. Βέβαια. Που στην ουσία 5-5,5 και τίζει, έχει μισή μερίδα πατάτες μέσα για αυτό. Να είναι του μπαν. Βαθμολογία, μάλιστα το 10 όσον αφορά το βρώμικο με την πανσέτα. Θέλω να μην σε επηρεάσει το γεγονός ότι έχει ξαναέρθει στο μαγαζί. Να είσαι αντικειμενικός, αυτό θέλω. Αντικειμενικά 9,5. 9,5. Και εγώ μαζί σου εκεί. Είναι ένα βήμα πριν το τέλειο. Ναι. Αποκλειστικά για πανσέτα μιλάμε. Ναι, ναι. Την πανσέτα, το σάντουιτς όπως το έχει εδώ πέρα. Και για Θεσσαλονίκη. Ναι, για 3,5 ευρώ πανσετούλα στο κάρβουνο και εγώ 9,5. Ναι. Δηλαδή, άμα το ίδιο ήταν και λίγο πιο μπαμπάτσικο, πες να είχαμε το τέλειο. Αυτό. Αλλά να μου πεις, ρε φίλε, έχουν ουρά 20 άτομα με το πανίγουνε. Άμα το είχαν και αυτό, θα περιμένανε μέχρι τη Θεσσαλονίκη από εκεί. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο επόμενο. Εδώ και ώρα. Με το ψητό θα ζαλιστείς, να ξέρεις. Α, ναι, τόσο δυνατό. Με το βραστό δεν θυμάμαι αν έχω φάει. Αυτό είναι βραστό. Ναι, θα δούμε. Λοιπόν, θα παίρνεις. Όντως, ρε φίλε, αυτό συνέχεια. Πώς διατηρείς, πόση ώρα γυμναστική. Γυμναστική και διατροφή off video. Full διατροφή. Full διατροφή. Ναι, ναι, off video. Δηλαδή, φαντάσου σήμερα έρθει σένα. Αύριο σφραγγιστά γιαούρτια, φρούτα, αυτά, ξέρεις. Λοιπόν, πήραμε foam arm το βραστό λουκανικάκι γιατί βρώμικο και βραστό είναι συνηθισμένα. Ρε φίλε, ναι, είναι συνηθισμένα. Α, το άνοιξα εγώ από την ανάποδη. Κάτσε, ρε φίλε, από ό,τι κατάλαβα, η καλή του πλευρά παίζει να είναι από εδώ. Ναι, ωραία. Λοιπόν, το βραστό λουκανικάκι, το οποίο είναι και αυτό με διπλό λουκάνικο. Το βλέπουνε, το βλέπουνε. Διπλό λουκανικάκι. Πατατούλα, κρεμμυδάκι, ντοματούλα, πάει στην ίδια φιλοσοφία με το άλλο. Αυτό τώρα πήγα λίγο να δω το μενού από πίσω. Αυτό είναι στα 3 ευρώ. Ναι. Οκ. Okay. Πάμε να εμβαθύνουμε. Διπλό βραστό λουκάνικο, 3 ευρώ, έτσι. Λοιπόν, cheers. Cheers. Ας απολαύσουμε. Τίμιο και το βραστό του. Κάτσε να βάλω πάλι πατατούλα. Άμα δεν τη βγάζεις εσύ, εγώ τη βγάζω. Γιατί έχω το στομάχι μου, να ξέρεις. Ναι, ναι. Όσοι ξέρετε, ξέρετε, στο live stream της Κυριακής ήμουνα με φάρμακα, οπότε
για να μην έχουμε τίποτα περίεργο. Βγάζουν την γαντή πατάτα. Να γλιτώσουμε. Να μην έχουμε αναγούλες. Να το δείτε και από μέσα. Ντοματούλα, κρεμμυδάκι, βράσο λουκανικάκι χωρίς πατάτα. Και φίλε, ξέρεις, το ψωμί του, παρότι στο μάτι δεν σου γεμίζει το. Παρότι ξέρεις, δεν σου γεμίζει, ναι, ότι είναι καλό ψωμί. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ, πολύ ωραίο ψωμί. Ναι. Αφράντο, μαλακό. Όπως πρέπει να είναι. Ίσως να κρατάει τα υλικά μου. Κοίτα. Και το βραστό για 3 ευρώ πολύ τίμιο. Το βραστό είναι κατηγορία τίμιο. Δεν είναι κάτι που θα σε συνεπάρει γαστρονομικά όπως η πανσέτα. Ναι. Δηλαδή η πανσέτα είναι κατηγορία. Μόνη της. Είναι κατηγορία μόνη της, ναι. Είναι επιπέδου Champions League. Λες ρε φίλε, με αυτό το έδεσμα παντρεύομαι. Το λουκάνικο δεν είναι τόσο ότι θα σε ταξιδέψει. Είναι ότι για τα λεφτά του είναι τίμιο. Europa League. Λουκανικάκι, βρασό. Στο μεταξύ με βλέπετε, κοιτάζω συνέχεια κάτι γιατί είναι ο Θονούλα από την κάμερα, συνεχίζω. Γιατί από άλλες συνθήκες έχω συνηθίσει να γράφω σε τραπέζι, καρέκλες, με φωτισμό με αυτά. Τώρα που είμαστε έξω, το έχω λίγο στο νου μου, γράφω, γράφει κάμερα, γράφουν όλα, ναι. Λέει και εγώ φαντάζομαι που γενικά τρώω ποσότητες, τώρα τρώγοντας το δεύτερο, αρχίζω να γεμίζω. Ηρεμείς, ναι. Ναι, δεν είναι ότι είναι μικρά, αλλά... Όχι, ναι. Είναι και ποσοτικά τίμια. Ναι. Δηλαδή τώρα στη Θεσσαλονίκη, όπου και να φας να παραγγείλεις διπλό λουκάνικο, πιστεύω κάτω από τ' άλλο δεν θα δώσει. Κοίτα, έχω βρει μαγαζί με διπλό βρασό λουκάνικο επίπεδου Champions League, αλλά είναι ένα. Εντάξει, και εγώ έχω βρει. Λέμε, ναι, για την γενικότητα. Όσοι ξέρετε, ξέρετε, όχι, δεν το κάνει review παλιότερα, το Μυρμήγκι. Ναι, φίλε, έχει ένα κωδικό. Βρασό λουκάνικο, τελεία. Αλλά το πάει γόνατο. Δηλαδή, ξέρω, εκείνο πιστεύω δύσκολα μαγαζί άλλο εκτός Θεσσαλονίκης θα το χτυπήσει ο λουκάνικο. Τώρα. Όσον αφορά το βρασό λουκανικάκι που φάγαμε σήμερα εδώ πέρα, για τα λεφτά του πάρα πολύ τίμιο. Γευστικά δεν μπορώ να πω ότι με ξετρέλανε, ότι ξέρεις τι, δεν έχω φάει αντίστοιχο βρασό λουκάνικο. Ένα φταράκι στα 10. Δηλαδή τίμιο γευστικά, τίμιο ποσοτικά για τα λεφτά του, αλλά ξέρεις μέχρι εκεί. 8,5 θα βάλω εγώ. 8,5, okay. Κοντά είμαστε. Κοντά, μ' αρέσει. Άμα θες να ξεπλύνουμε άλλη μια φορά παλέτα. Εννοείται. Και με τις παρεμφερείς ενυδατικές ουσίες. Και τώρα εσύ, σαν γνώστης και μίσης του καταστήματος, θα πρότεινες να περάσουμε στην πανσετούλα τη σχέτη ή στο λουκανικάκι το ψητό? Εγώ θα έλεγα να πάμε στο λουκάνικο το ψητό, okay. Γιατί γενικά είμαι της ποικιλίας, θέλω... Να έχουμε πλουραλισμό γεύσεων και ιδεών στον ουρανίσκο μας. Να χαρώ το φιλαράκι. 100%. Λοιπόν, φέρουμε πιρουνάκι, επόμπου άρμ. Έχουμε και ψωμάκι, μπορείς να κάνεις, ναι, ναι, ένα σαντριτσάκι. Εγώ θα το παίξω πάλι τσασχέτο. Εγώ σχέτο. Για να δείξουμε λίγο και τους φίλους που μας βλέπουν το λουκανικάκι πώς είναι. Λουκανικάκι ψητό που σαν τεμάχιο το έχει νομίζω στο 1 ευρώ. Ένα ή ένα μισό. Μισό λίγο να το δούμε. Το βραστό το έχει στο 1, το ψητό το έχει στο 2. Α. Εντάξει, διευράκι, τίμιο φαίνεται. Είναι τίμιο. Λοιπόν, πάμε να ευαθύνουμε. Cheers. Εγώ θα βοτίξω και λίγο κέτσαπ. Γιατί μου αρέσει. Έχει και μουσαρδούλα εδώ, ε. Το λουκάνικο δεν είναι ούτε πρασάτο, ούτε ριγανάτο. Είναι ένα απλοϊκό μεν, αλλά νόστιμο δε χωριάτικο χοιρινό λουκάνικο. Μουσά να το δείτε και από μέσα. Τι κάνετε. Κάνουμε βίντεο, να κλείνεις. Είμαι το λουκανικάκι, ε. Τώρα δεν ξέρω. Στο σάντουις νομίζω στο 3 ευρώ το έχει αυτό. Το βραστό είναι στο 3 ευρώ. 3, ναι. Δηλαδή,
πολύ καλό γευστικά. Ναι, το χωριάτικο, το ψητό, ένα τεμάχιο πιο μεγάλο στο 3 ευρώ, το βραστό, δύο πιο μικρά τεμάχια στο 3 ευρώ για αυτό. Okay. Αρέσει μου και το πιρούνι και το παίζω μπαλίτσα με το χέρι. Εντάξει, φίλε, πάντα το χέρι ανεβάζει τη γεύση στο έδεσμά μας. Όπω φίλε, λουκανικάκι, βόμπα. Εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω μέσα, δεν έχουνε σχάρα να ψήνουν οτιδήποτε και τα ψήνουν όλα στα κάρβουνα στο έξω, εκεί πέρα. Και λέω και εδώ, ρε φίλε, πώς γίνεται να έχει τόσο νόστιμη γεύση κάρβουνου, χωρίς να ξέρεις. Και μετά θυμήθηκα που πήρα τα πλάνα πιο πριν, που έχουν τη σχάρα από πίσω και ψήνουν εκεί. Γιατί συνήθως η πλειοψηφία των καντίνων έχουν ηλεκτρική πλάκα. Και κάποιες κατ' εξαίρεση έχουν μια ψυχαριά από δίπλα, ένα καρβουνάκι. Όχι, εδώ είναι απ' έξω και ξεχωριστά άτομα ψήνουν. Ναι, αλλού δηλαδή ψήνουν, αλλού τα πακετάνουν και τα φτιάχνουν. Δηλαδή μέσα στην καντίνα δεν έχει πλάκα, δεν έχει τίποτα, έχει μόνο τις φριτέζες για τις πατάτες και κάνουν τη συναρμολόγηση, να ξέρετε. Λουκανικάκι ψητό, καθόλου τίμιο στα λεφτά του. Αυτό θα πω συγκριτικά με το βραστό, είχε ένα κλικ παραπάνω προσωπικότητα και χαρακτήρα. Έτσι. Από ότι το βραστό. Αυτό θα το βάλω ένα κλικ πιο πάνω, θα βάλω ένα 8,5. Εσύ πώς θα το βάλω. 8,5 και εγώ συμφωνώ. 8,5, εκεί. Γιατί γενικά δεν είμαι φαν του Λουκάνη. Α, γι' αυτό δηλαδή, ναι. Είμαι πανσέτα άρρωστος. Καλά, πανσέτα εννοείται, φίλε. Και σαν Θεσσαλονικής είμαστε... Στην πανσέτα έχουμε προκαθεδρία. Ξυπλύνουμε άλλη μια φορά παλέτα. Βέβαια. Πριν πάμε στο επόμενο... Να, όχι τίποτα, γιατί είμαστε λέμαργοι, για να είμαστε αντικειμενικοί. Και πάμε τώρα στη μασκότ χεράτο, εγώ το παίρνω. Εννοείται χεράτο. Μασκότ του καταστήματος, πανσετούλα στο κάρβουνο. Μισό λεπτάκι να τη φέρουμε πιο κοντά να τη δείτε. Πανσετούλα στο κάρβουνο. Η οποία είναι λεπτή σαν τσιγαρόχαρτο, 50 λεπτά το τεμάχιο. Ναι. 50 λεπτά το τεμάχιο. Εντάξει. Ξεροψημένη όπως ναι. Μου αρέσει. Τίμιο. Πάμε να εμβαθύνουμε. Έτσι. Cheers. Έλα, cheers. Συνηγιάζει. Ναι, ρε φίλε, αυτό ναι. Εδώ λες, είμαι Ελλάδα. Αυτό... Κάρβουνο, κρέας, χωρίς πολλά πολλά από μπαχάρια, ίσα ίσα αυτά που πρέπει να έχει ένα αυτό κρεατικό. Αυτό ακριβώς. Τόσο όσο. Θα σου πω, 50 λεπτά το ένα. Αν πάρεις 20, βγαίνει 10 ευρώ. Και στη μερίδα αλλά αν πάρεις μερίδα, που είναι στα 8 ευρώ, έτσι. Παίρνεις πάλι 20, μαζί με πατατούλες και όλα. Άρα μεριδούλα αξίζει, παιδιά. Είναι ενό τρόλ. Σας βάζει 20 τέτοια κομμάτια. 8 ευρουλάκια. 20 κομμάτια τέτοια. Με ντοματούλες, κρεμμυδάκι, κόλπα, ιστορίες. Και από δίπλα κέτσα, μουστάρδα, ό,τι θέλεις. Όχι βάλιου, ορισμός. Μη σου πω, οριακά, παίζει να αξίζει από και δύο σάντουιτς. Ναι, 3,5-3,5 ευρώ. Κοίτα, απλά δεν θα έχεις το ψωμί. Εγώ ας πούμε που γουστάρω πιο πολύ το κρέας, χίλιες φορές μερίδα. Άμπρο. Από το να πάρω σάντουιτς. Τώρα άλλος άμα θέλει την αλητεία του σάντουιτς... Είναι στον καθένα η αρεσκία. Όπω φίλε, αυτά είναι μην ξεκινήσεις να τρως, ε. Άμα ξεκινήσεις δεν σταματάς μετά. Σαν τα πατατάκια αισθητικά. Αφήνεις το σεμπλέκτη και πάει μόνο του. Το αυτά κατεβαίνουν σαν νερό. Μπορεί να φάω 100. Λέξε, εσύ μου θύμισε. Μου θύμισε πολύ ένα μαγαζί που έχουμε στη Χαριλάου, το Πανσετάδικο. Το ξέρει. Που είναι πάλι για φιλοσοφία. Είναι πάνω κάτω το ίδιο. Yeah. Μοιάζουν πάρα πολύ. Και... όσον αφορά την πανσέτα σαν τεμάχιο, έτσι σχέδιο, το κόστος που έχει για να πάρεις μερίδα, φίλε, μπορεί να ακουστώ ιερόσυλος, αλλά για μένα θα βάλω ένα 10 στα 10. Από ποια άποψη? Ποσότητα, τιμή, γεύση, ποιότητα. Δηλαδή, όλα φίλε, όλα. 8 ευρώ παίρνεις μια μερίδα τέτοια. Να σου πω και κάτι άλλο που σκέφτηκα. Αν πάρεις 10 τέτοια κομμάτια με 5 ευρώ, δεν είσαι καλούτσικα. Okay. Ή 12. Εγώ ας πούμε τώρα, εγώ έχουμε φάει τα δυο βρώμικα, κομπλέ.
άμα από την αρχή που ήμουν φουλ πεινασμένος μου έφερνε στα 10, μπορεί να πω ότι θα ήθελα κι άλλα. Καλά, τώρα δεν μιλάμε για μας. Λέμε για τον κόσμο που μας λέει για το μέσο όρο. Ας πούμε, άμα έρθει μια κοπελίτσα ή μια γυναίκα. Αυτό. Ναι, με 10 τεμάγια πανσέτα είναι φουλ. 5-6 ευρώ. Να πεις, παιδί μου, θέλω να πάρω την πρωτεΐνη μου χωρίς να πάρω πολύ υδατάνθρακα, βλακίες κτλ. Ή φίλε, φουλ βάλει. Θα φας άλλο ή θα πάρω κόμμα. Εγώ είμαι εντάξει. Να ρε, άντε, ένα μικρό αυτό. Γιατί τιμή τον όπλο. Άντε. Ένα τελευταίο μικρό. Άντε, αφού επιμένεις. Χατήρι να μην χαλάσουμε. Κοίτα. Φίλε, εσύ βαθμολογία δεν μου είπες. Για... Ό,τι είπες. 10 στα 10, ναι. Λοιπόν, θα σου πω και κάτι που σκεφτόμουν, που το είπα και στην αρχή του βίντεο. Έλα, βάλε. Σκεφτόμουν, μήπως αρχίσαμε μια σειρά από βίντεο που θα πηγαίνουμε στις καντίνες της non-name, δηλαδή της πιο έξω. Βέβαια, ό,τι θες. Πώς σου ακούγεται σαν κόνσεπτ? Εννοείται. Μέσα. Ναι, μέσα. Ωραία. Οπότε, για να δώσω και σε εσάς ένα κίνητρο, αν αυτό το βίντεο φτάσει, πόσα να πω μίνιμουμ, 800 like, 800 είναι καλά. 800 like, επόμενο βίντεο με άντο σε μια καντίνα ερωτηματικό, δεν λέμε ποια θα είναι. Έκπληξη. Ναι, που δεν είναι από τις γνωστές που έχουμε κάνει, Μαμά Τερέζα, καντίνα Όφωνα, καντίνα Νούλα κτλ. Που είναι τριγύρω εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Δόξα τω Θεώ, Θεσσαλονίκη έχει πόλη της. Έχουμε να γυρνάμε. Οπότε μίνιμουμ 800 like. Αυτό ήταν το βιντεάκι για σήμερα. Ελπίζω να σου άρεσε. Εμείς, όπως πολύ καλά έχεις καταλάβει, το καταευχαριστηθήκαμε. Αν θες να στηρίξεις προσπάθειά μου προκειμένου να γίνω αναγνωρίσιμος content creator, τι μπορείς να κάνεις? Subscribe στο κανάλι, like στο βίντεο, να μου αφήσεις ένα σχόλιο που κάτω να μου συγγνώμη σου. Θετική, αρνητική, εγώ τις ακούω όλες. Και εννοείται να μοιράσεις όλο το βίντεο με τους φίλους σου για να γίνει παρέα μας μεγαλύτερη. Και μην ξεχνάτε, τάταρ, χιμπατζίδες, πάτρα, χομπούρδες, ότι αν αυτό το βίντεο πιάσει μίνιμουμ 800 like, επόμενο βίντεο καντίνα με Γιοργάρα. Τώρα, αν δεν τα πιάσουμε, μελλοντικά θα δούμε. Σε ένα-δύο μήνες, όποτε μου κάνει κέφι, θα το δημοσιεύσω. Το βλέπουμε. Ένα τεράστιο ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να είσαι καλά. Και για την έναρξη μιας τέτοιας δυνατής συνεργασίας. Γιατί, εκτός από ότι σε συμπαθώ σαν άνθρωπο, οφείλω να ομολογήσω ότι είσαι και δυνατή μασέλα και μπορούμε να έχουμε σοβαρή άποψη όσον αφορά τη γαστρονομία. Έτσι. Στα δρόμενα της πόλης. Και εγώ χάρηκα πολύ που μαζί ξεδιπλωθήκαμε. Κάναμε εισχωρή σε ιδιαδικό σύστημα. Και στα... Ατάκα δικιά σου, δεν έκλεισε. Όχι δικιά μου, αλλά εντάξει. Ναι. Και εύχομαι στο μέλλον να το παραλάβουμε. Μπομπα. Λοιπόν, παιδιά, like όλα, ξέρω να γίνει. Φιλιά πολλά, καλό Σαββατοκύριακο και από τον Άντο και τον Ντέο, από τον Ντέο και τον Άντο, από την ερωτική παύλα εξωτική, πώς λέγεται ο δρόμος εδώ, Μουδανίων. Ερωτική παύλα εξωτική Μουδανίων εδώ στη Θεσσαλονίκη, φιλιά πολλά και να περνάτε τέλεια.